Θα πάμε όλοι μαζί στην κουζίνα του MasterChef. Δεν θα πω πολλά, θα το δείτε μόνοι σας. Για ακολουθήστε με. Λοιπόν, είμαστε στο γη. Όταν μπήκαμε μέσα, όλα τα φωτά ήταν σβηστά εντελώς. Και εκείνη την ώρα που μας ετοιμάζουν πάλι. Ωραία, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Θα μας τρελάνετε στο τέλος. Ένα ring να βλέπω, μέχρι εκεί πάνω, και δύο κυρίους ανάμεσα στις δύο κουζίνες. Κατάλαβα το όλο σκεπτικό, ρε φίλε, γιατί πάνω σε ring, βουνιές, κλωτιές, κάτω, πάνω. Τελικά όμως μαγειρεύουμε εκεί πέρα ή παίζουμε ξύλο, για να ξέρω. Καλώς τα παιδιά. Τι έγινε, σας αρέσει? Ναι! Περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει. Μπροστά σας βλέπετε ένα ring πυγμαχίας. Μέσα σε αυτό το ring υπάρχουν δύο πάγκοι, ένας για κάθε ομάδα. Σε αυτούς τους πάγκους θα μαγειρέψετε με τον τρόπο που θα σας εξηγήσουμε σε λίγο. Πάντως, ό,τι και να γίνει, θα γίνει μέσα σε αυτό το ring. Αυτοί οι δύο που ξέρουν, δεν ξέρω τι δουλειά έχουν στην κουζίνα, όχι σε αυτό που ξέρουν ότι θα μαγειρέψουν. Λοιπόν, παιδιά, τώρα μέσα στο ring, εκτός από τις κουζίνες, έχουμε και δύο ανθρώπους. Τον μπλε και τον κόκκινο. Μάλλον θα αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα παίξουν πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη δοκιμασία. Θέλετε να δούμε ποιοι είναι? Ναι! Τώρα? Ναι! Κύριε Μποξέρ, για γυρνάτε να δούμε. Όταν γύρισαν οι Μποξέρ, βλέπω ότι ο Ιερεμίας και ο Μιχάλη. Ακόμα δεν το πιστεύω. Μιχάλης και Γερεμίας, τέλεια. Δεν το περιμένω ούτε ο Γερεμίας, πιστεύω να ήταν τόσο χαρούμενα τα παιδιά μας ήταν. Και μας κάνανε και εμάς και νιώσαμε πάρα πολύ ωραία που ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα. Δεν περίμενα ότι θα είχε απήχηση γενικά όλα αυτά που κάναμε και σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά μόνο και μόνο που τα είδα τη χαρά και τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά τους, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αφού τα είπατε με τον Μιχάλη και τον Ιερεμία, πρέπει να σας πω τι θα κάνετε σήμερα. Καταρχάς, και οι δύο ομάδες θα φτιάξετε το ίδιο πιάτο. Θα πάρετε την ίδια συνταγή και θα την εκτελέσετε ομαδικά. Θα μαγειρεύετε ο ένας μετά τον άλλον σαν σκυταλοδρομία. Ο πρώτος θα μαγειρέψει για 15 λεπτά, θα συνεχίσει ο επόμενος για άλλα 15 και το καθεξής. Σύνολο χρόνου, 1 ώρα και 15 λεπτά. Μόλις ακούτε το καμπανάκι του χρόνου, θα σταματάτε το μαγείρεμα, θα βγαίνετε από το ring και θα συνεχίζει το επόμενο μέλος της ομάδας σας από εκεί που σταματήσατε. Ο Μιχάλης και ο Ιερεμίας θα είναι αρχηγοί της ομάδας σας, αλλά προσέξτε, δεν θα μαγειρέψουν αυτοί για εσάς. Θα είναι έξω από το ring και θα σας παρακολουθούν. Θα μπορούν να σας συμβουλέψουν. Το μαγείρεμα όμως θα το κάνετε εσείς ίδιοι. Λοιπόν, μαγείρια μου, πάνω σε αυτό που σας είπε ο Γιάννης, υπάρχουν και δύο λεπτομέρειες πάρα πολύ σημαντικές. Μπορούν να μπουν σε κάθε γύρο μόνο μία φορά ο Μιχάλης και ο Ιερεμίας. Ο χρόνος που θα μένουν μέσα είναι 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει να συνεννοηθείτε και να βρείτε πότε θα μπαίνουν. Δηλαδή μπαίνουν όταν πραγματικά τους χρειάζεστε. Μόνο 30 δευτερόλεπτα. Τι θα προλάβουν να κάνουν, ούτε μέσα δεν θα προλάβουν να μπουν. Τι θα πρωτοκάνουν. Τώρα 30 δευτερόλεπτα, εγώ δεν προλαβαίνω να κόψω ούτε μισή περιά. Ούτε μισή του μισού. Όταν ολοκληρώσετε τα πιάτα σας, οι κριτές θα τα δοκιμάσουν. Προσέξτε όμως, η δοκιμή θα γίνει στα τυφλά. Δηλαδή, θα βαθμολογήσουν τα πιάτα με άριστα το 10, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα.